Προχωράμε στην τέταρτη παρουσίαση με τον κύριο Φώτη Βασιλείου, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπου θα μας παρουσιάσει την εργασία του με τίτλο «Άσκηση και κοινωνική συνοχή στο Βυζάντιο». Ε, ο Νίκος Βορώνος αναγνώριζε στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρωταρχικό ρόλο στο σχηματισμό και τη διαμόρφωση της πολιτισμικής οντότητας των λαών που ανήκουν στο δόγμα Ταυτόχρονα, Επεσήμανε ότι αυτή η επίδραση δεν ασκήθηκε από τα δόγματα που κήρυτε, πηγέ δηλαδή που οι σύγχρονοι μελετητέ μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να μελετήσουν, αλλά από το γενικό πνεύμα και τη θρησκευτική και εκκλησιαστική ονοτροπία των πιστών τη, δηλαδή από στοιχεία που είναι ρευστά και δυσπροσδιοριστά. Παρ' όλα αυτά, κατόρθωσε να συνοψίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη Ορθόδοξη Εκκλησίας, που διαμόρφωσαν αυτό το γενικό πνεύμα τη σε πέντε προτάσει. Πρώτον, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ανέκαθεν υποταγμένη σε ένα συγκεντρωτικό κράτο. <coughs> Δεύτερον, η πνευματική ηγεσία διέθετε συλλογικότητα και κυρίω διοικητικό και περιφερειακό πλουραλισμό. Τρίτον, υπήρχε γλωσσική ελευθερία στο τυπικό τη λατρεία. Τέταρτον, η Ορθόδοξη Θεολογία διακρίνεται για τον πρακτικό τη χαρακτήρα. Και πέμπτον, η λαϊκή σύνθεση και καταγωγή του κατώτερου κλήρου τη. Επίση, ο Σβωρόνο τοποθέτησε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον χρόνο. Υποστήριξε ότι η συγκρότηση της Ορθοδοξίας σε χωριστή οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συντελέστηκε πολύ πριν τα εκκλησιαστικά σχίσματα του 1ου και του 11 ου αιώνα. Η ιδιαιτερότητα δηλαδή της Ορθοδοξίας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο αιτία της σύγκρουσης της Βυζαντινής Ανατολής με τη Δύση και όχι αποτέλεσμα. Παρατήρησε μάλιστα ότι οι διαφορέ τη Βυζαντινής και της Δυτική Εκκλησία είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονε ε, ήδη από την Εντρούλο Σύνοδο, τη οποία τα πορίσματα δεν δέχτηκε ποτέ η Δυτική Εκκλησία. Στη συνέχεια θα εστιάσω σε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά τη Ορθοδοξία που συνόψισε ο Σβωρόνο, τον πρακτικό χαρακτήρα τη θεολογία τη και τη σχέση τη με, φιλοσοφι... με, το... με τη πιο φιλοσοφική ας πούμε, θεολογία. Εξηγώντα τη σκέψη του σχετικά με τον πρακτικό χαρακτήρα τη Ορθοδοξία, ο Σβορόνο επεσήμανε. Σα διαβάζω ένα απόσπασμα από το έργο του. Στον πνευματικό τομέα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτό από ελάχιστε εξαιρέσει, υπογράμισε πάντοτε και έδωσε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην άσκηση τη πίστη και στην καθημερινή ζωή κατά Χριστόν, παρά σε μια θεωρητική και αφηρημένη θεολογία, φιλοσοφική και επιστημονική. Με εξαίρεση του πρώτου πατέρε τη Εκκλησία και μετά τον καθορισμό του δόγματο, οι φιλοσοφούντε θεολόγοι με θεωρητική συστηματική σκέψη, οι οποίοι παρουσιάζουν μια σχετική πρωτοτυπία, είναι ολιγάριθμοι. Ο Φιλόπονο και Λεόντιο του Βυζαντίου τον 6ο αιώνα και ο Ιωάννη Δαμασκινό τον 8ο αιώνα. Ύστερα θα πρέπει να περιμένουμε ω τον 14ο αιώνα για να βρούμε ένα θρησκευτικό διανοητή μεγάλου διαμετρήματο, όπω ο Γρηγόριο Παλαμά. Η πρωτότυπη και δημιουργική σκέψη των Βυζαντινών πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στο εγχωρία των συγγραφέων της μυστικής παράδοσης. Στα ασκητικά γραπτά, παραδείγματο χάρη, με χαρακτήρα περισσότερο πρακτικό παρά θεωρητικό, τα οποία έδωσαν έναν Ιωάννη της Κλίμακος και έναν μάξιμο τον ομολογητή, τον 7ο αιώνα, τον νέο θεολόγο Σημεών, τον 11ο, τον Καβάσιλα, τον 14ο. Στα διάφορα μοναστικά έργα, στους βίους των Αγίων και στις φιλοκαλίες, στο κίνημα των ησυχαστών. Ο Σβορώνος διαχώριζε λοιπόν τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα υψηλό θεολογικό στοχασμό από τους μεταγενέστερους μυστικούς και ασκητικούς πατέρες. Πράγματι, οι χριστιανοί της Ελληνικής Ανατολής, εκείνοι δηλαδή που κατοικούσαν στο χώρο πολιτισμικό και γεωγραφικό όπου αναδύθηκε το Βυζάντιο, από νωρί χρησιμοποίησαν όρους και κατηγορίες της ελληνικής φιλοσοφίας για να συζητήσουν την πίστη τους και να στοχαστούν γύρω από αυτή. Αφήνοντα κατά μέρο τις παύλε επιστολές, που χρησιμοποιούν στοικούς και πλατωνικούς όρους, ήδη τον 2ο αιώνα συναντάμε τον Ιουστίνο Μάρτυρα, στις αρχές του 3ου τον Κλίμη Αλεξανδρέα και στο τέλος του ίδιου αιώνα τον Μέγα Οργένη. Αργότερα εμφανίζονται ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, οι Καπαδόκες Πατέρες και βέβαια ο Κύριλλος. Ενώ τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν αυτοί οι συγγραφείς είναι ίδια ή παρόμοια, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη στόχευση και στα αποτελέσματα του έργου τους. Οι χριστιανοί διανοούμενοι τη προ Κωνσταντίνια περίοδου συνέθεταν τι πραγματείε του κυρίω για να απαντήσουν στι αιτιάσει αλλοθρίσκων, εθνικών ή Ιουδαίων και για να εξηγήσουν την πίστη του σε ένα κοινό που την αγνοούσε. Το παράδειγμα του Ορυγένη, ο οποίο απάντησε λέξη προ λέξη στον αληθή λόγο του, του Κέλσου, είναι γνωστό. Τα κείμενα αυτά που απευθύνονταν σε εξωτερικού αντιπάλου ενίσχυαν την ενότητα των μελών των χριστιανικών κοινοτήτων χαλίβδωναν και εμπλούτιζαν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Με τον Κωνσταντίνο όμως και το ξέσπασμα της αριανικής έριδας, οι χριστιανοί στοχαστές άρχισαν να διασταυρώνουν τα ξύφη και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους επιχειρήματα. Αυτός ο διάλογος οδήγησε μεν στην ακμή της χριστιανικής σκέψης, από την άλλη όμως δημιούργησε κάθετα ρήγματα εντός του εκκλησιάσματος. Παρότι μια συζήτηση για τη φύση το θέλημα ή τι ενέργειε του Χριστού απαιτεί βαθιά γνώση όχι μόνο των γραφών αλλά και τη φιλοσοφία, αυτή δεν περιορίστηκε στου κύκλου των διανοουμένων, αλλά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το ακλησιαστικό σώμα. Ο ίδιο ο Άριο, επιδιώκοντα την ευρύτερη δυνατόν αποδοχή και υποστήριξη των απόψεών του, έγραψε προπαγανδιστικού στίχου πάνω σε δημοφιλεί μελωδίε τη εποχή του. Ο Δ. Γρηγόριο Νήση κάπου σημειώνει ότι στην Κωνσταντινούπολη λες καλημέρα και σου απαντάνε ε, ότι το ομοούσιο ή το ομοιούσιο είναι ανώτερο, ανάλογα με την άποψη του συνομιλητή σου. Ε, έτσι, οι ενδοχριστιανικές διαφωνίες αποτέλεσαν μια ακόμα αιτία διατάραξης της έφερας της ειρήνης των πόλεων του πρώιμου Βυζαντίου. Διαδηλώσεις, αντιδιαδηλώσεις και επεισόδια, στα οποία πολύ συχνά υπήρχαν θύματα, δημιουργούσαν ένα κλίμα που έσκαπτε την αυθεντία του ίδιου του αυτοκράτορα. Γιατί πράγματι, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, η αυτοκρατορική βούληση αποδεικνύονταν αδύναμη. Η προσπάθεια του ίδιου του Κωνσταντίνου να αυξήσει τη συνοχή του απέραντου κράτου του, δημιουργώντα ένα ουδέτερο θρησκευτικό έδαφο, στο οποίο θα μπορούσαν να συνεπάρξουν ειρηνικά εθνικοί και χριστιανοί, απαγορεύοντα για παράδειγμα τον προσιλητισμό ή θεσπίζοντα μια μέρα κάθε εβδομάδα κατά την οποία ο καθένα θα προσευχόταν στο Θεό του για τον εαυτό του, τον Αυτοκράτορα για το κράτο, υποσκάφθηκε από του ομόδοξου του. Οι προσπάθειες του να επιμείνουν οι επίσκοποι σε όσα τους ενώνουν και να παρακάμψουν τα υπόλοιπα αγνοήθηκαν. Η συζήτηση που άνοιξε στις αρχές του 4ου αιώνα για τη φύση του Χριστού κράτησε περισσότερο από δύο αιώνες και δίχασε την Εκκλησία και την κοινωνία. Η νεοστοριανή και η μονοφυσιτική Εκκλησία που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτών των αντιπαραθέσεων επένδυσαν τη δογματική τους διαφορά με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των περιοχών από όπου ξεπίδησαν και την καχυποψία αν όχι εχθρότητα, απέναντι στον αυτοκράτορα και την εκκλησία του. Γι' αυτό και η αραβική κατάκτηση του 7ου αιώνα συχνά μοιάζει με οικειοθυλή αποχώρηση από την αυτοκρατορία των περιοχών και των πληθυσμών αυτών, ενώ και το ίδιο το Βυζάντιο, όπω παρατηρεί ο Γόρεν Τρέτκολτ, όταν αργότερα ανέκτησε τη δυνατότητα επανάκτηση των περιοχών αυτών, δεν μπήκε καν στον κόπο. Οι αυτοκράτορε δεν ήθελαν να εμπλακούν με και αλλόδοξου πληθυσμού που επέμεναν στο δόγμα του και προτίμησαν να στρέψουν την προσοχή του σε περιοχέ και λαού που επιζητούσαν να μοιηθούν στο βυζαντινό πολιτισμό και την Ορθοδοξία του. Γι' αυτό έχουμε και τον εκχριστιανισμό των Σλάβων και των Ρώσων. Δεν ήταν νομίζω υπερβολή αν λέγαμε ότι μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις θετικές συνέπειες των δογματικών συγκρούσεων. Διότι παρά την εδαφική συρρήγνωση, η πολιτισμική και πολιτική συνοχή του κράτους είχε ενισχυθεί. Ενώ τον 6ο αιώνα υπήρχαν επαρχίε πολυάνθρωπε και πλούσιε με τη δική του ιδιαίτερη γλώσσα, τον δικό του πολιτισμό, το πατριαρχείο του, στο Βυζάντιο τη μέση περίοδου, γλώσσα τη διοίκηση και τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων ήταν τα ελληνικά, θρησκεία η Ορθοδοξία, όπω προσδιορίστηκε από τι Οικουμενικέ Συνόδου, αδιαμφισβήτητο ηγέτη ο Αυτοκράτορα που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη και ο οποίο πολύ συχνά διόριζε τον Πατριάρχη, τον πνευματικό ηγέτη του κράτους του... ή τέλος πάντων είχε άριστες, άριστη συνεργασία μαζί του. Παράλληλα όμως με αυτόν τον χριστιανισμό της διανόησης... αν μπορούμε να τον ονομάσουμε... αναπτύσσεται και ο πρακτικός χριστιανισμός της άσκησης. Οι χριστιανοί διαπρέπουν σε μια περίοδο... που όπως έχει επισημάνει ο Μισελ Φουκό... παρατηρείται δυσπιστία απέναντι στις απολαύσεις... έμφαση στις συνέ Τη κατάχρησή του για το σώμα και την ψυχή, θετική αξιολόγηση του γάμου και των συζυγικών υποχρεώσεων, απόρριψη των πνευματικών σημασιών που αποδίδονταν στον έρωτα προ τα αγόρια, οι Χριστιανοί διαπρέπουν κατά του δύο πρώτου αιώνε που υπάρχει στη σκέψη των φιλοσόφων και των γιατρών μεγάλη αυστηρότητα. Ακόμα και ο Γαλλινό, ο οποίο του καταλογίζει αφέλεια λόγω τη πίστη του σε θαύματα και παραβολέ, επενεί την αυτοσυγκράτηση που επιδεικνύουν στην καθημερινή του ζωή. Το μεγάλο ρήγμα στην χριστιανική άσκηση ήρθε με τον Αντώνιο, έναν Αιγύπτιο ευκατάστατο αγρότη, ο οποίο δεν περιορίστηκε σε μια αυστηρή ζωή χωρίς απολαύσει, όπως έκαναν άλλοι ευκατάστατοι ε, κάτοικοι σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας, αλλά εγκατέλειψε σταδιακά το χωριό του και αποτραβήχτηκε στην έρημο. Με τον Αντώνιο δηλαδή, η άσκηση των χριστιανών πάβει να αποτελεί εκλέπτυνση και συστηματοποίηση ιδεών και πρακτικών που υπήρχαν ήδη στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, όπω γινόταν στα έργα του Κλίμεντο ή του Οργέννη. και ο Αντώνιο τίθεται στον αντίποδα του παραδείγματο, του ελληνορωμαϊκού παραδείγματο, ενώ η αναχώρησή του αποτελεί εκ των πραγμάτων αμφισβήτηση του συγκεκριμένου πολιτισμού και του συγκεκριμένου τρόπου κοινωνική οργάνωση. Στο βίο του αναχωρητή που συνέγραψε ο επίσκοπο Αλεξανδρίας Αθανάσιο, η πόλη πάβει να αποτελεί το λύκνο του πολιτισμού, τόπο και πηγή τη γνώση, τη τέχνη και τη σοφίας αιτία και αποτέλεσμα των ενεργειών και τη συνέργεια θεών και ανθρώπων, όπω λόγου χάρη την παρουσιάζει ω περίπου ε, συνομιλικό του Ιάμβληχο, στο περί του πιθαρικού, βίου. Στον κόσμο του βίου του Αντωνίου, στι πόλει συνεδρεύουν κάθε λογή κίνδυνοι και περισπασμοί, άπιστοι άρχοντε και πειρασμοί τη ενώ στην έρημο ιδρύεται από εκείνον μια εναλλακτική πολιτεία, μια χριστιανική ουτοπία. Η οποία δεν είχε φόρο εισπράκτορε. Όπω ε, όπως επισημαίνει ο Αθανάσιος. Ε, αν και στο παρελθόν οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν το βεμπεριανό σχήμα της αντίθεσης ανάμεσα στον θεσμικό και το χαρισματικό ηγέτη για να ερμηνεύσουν τον μοναχισμό και τη σχέση του ασκητή με, την, με, τον κόσμο και την εκκλησία, η πραγματικότητα του πρώιμου Βυζαντίου αποδεικνύεται πιο περίπλοκη. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες μελέτε έχουν ανατρέψει την πεποίθηση ότι οι ασκητέ ήταν άξιστοι και φτωχοί κάτοικοι των πόλεων και των χωριών. Φαίνεται ότι η έρημο σε πολίστη κατά κύριο λόγο από μέλη τη πλατιά μεσαία τάξη, ενώ δεν έλειπαν οι εξέχουσε προσωπικότητε και οι πολύ πλούσιοι. Μάλιστα, από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά, πολλοί επίσκοποι διακρίνονται για τι ασκητικέ του επιδόσει. Σε αυτό μπορούμε να διακρίνουμε δύο στοχεύσει. Από τη μια, η εμπλοκή των Επισκόπων με τον Ασκητισμό, αναμφίβολα διευρύνει και ενισχύει την αυθεντία του και του επιτρέπει να ελέγξουν και να οριοθετήσουν τη δράση των μοναχών. Η απόπειρα αυτή αποτυπώνεται στου κανόνε που συνέταξαν επίσκοποι ασκητέ, εκ των οποίων κορυφαίο και πιο επιδραστικό ήταν ο Βασίλειο Κεσαρία, όσο και τι σχετικέ αποφάσει των Συνόδων, οι οποίε έθεσαν του μοναχού υπό την πνευματική εξουσία των Επισκόπων. Από την άλλη, αντανακλούν τη σταδιακή υιοθέτηση ασκητικών πρακτικών, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, τακτικό εκκλησιασμό, από τους κοσμικούς. Οι καπαδόκες θεωρούν, για παράδειγμα, ότι ο τρόπος ζωής των χριστιανών του κόσμου και των μοναχών πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Μάλιστα, ο Γρηγόριος Νήσης, στην πραγματεία του περί Παρουσιάζει την έγκαμη ζωή ω ένα είδο ασκητισμού, ενώ η βιογραφία που συνέθεσε για την αδελφή του Μακρίνα, κατά αναλογία του βίου του Αντωνίου, αποτελεί και ένα εγχειρίδιο ασκητισμού για του ευκατάστατου κατοίκου των πόλεων. Τέλο, στο πορτρέτο τη Αυγούστα Έλια Φασίλα, συζύγου του Θεοδοσίου του Πρόδου, που συνέθεσε στον παραμυθικό λόγο που εκφώνησε στη μνήμη τη, ενσωματώνει ασκητικέ αρετέ, συγκροτώντα ένα νέο πρότυπο αριστοκράτη Πολλέ γυναίκε που ανήκαν στη συγκλητική τάξη τη Κωνσταντινούπολη ακολούθησαν αυτό το πρότυπο. Και μάλιστα η εγγονή τη φλασ... Φασίλα, η Πουρχερία, στήριξε την δημοφιλία και την εξουσία τη στην ασκητικότητά τη. Πράγματι, οι πληροφορίε που έχουμε για εκείνη δείχνουν ότι πέρα από τον όρκο τη Παρθενία που είχε δώσει δημοσίω και την αφοσίωσή τη στην λατρεία τη Θεοτόκου, είχε οργανώσει το παλάτι τη έχοντα ω πρότυπο το ασκητικό νοικοκυριό τη Μακρίνα. Όταν το 397 επίσκοπος της πρωτεύουσα έγινε ένας αντιοχιανός, ο οποίος εκτός από γοητευτικός ήταν και αυστηρός ασκητής, δημιουργήθηκε γύρω του ένας κύκλος φανατικών υποστηρικτριών του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του, ευνόησε τη διάδοση των ασκητικών πρακτικών στους κοσμικούς. Ήταν ένας από τους πρώτους επισκόπους που στα κηρύγματά του ασχολήθηκε συστηματικά όχι με τα υψηλά θεολογικά νοήματα, αλλά με την καθημερινή ζωή των πιστών. Όντα οπαδό τη Νίκαια σε μια πόλη που ακόμα η πλειοψηφία των χριστιανών ε, ήταν αριανίζοντε, προτίμησε να μην πολώσει τη σχέση μαζί του, αναλύοντα το ομοούσιο, το ανώμιο και το ομοιούσιο... αλλά να προσπαθήσει να του εισπυρώσει σε ένα κοινό έθνο. Από αυτή την άποψη, η περίοδο τη Πατριαρχία του αποτελεί σημαντικό σταθμό στην επικράτηση του πρακτικού χαρακτήρα τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Εν τέλει. Ο ασκητισμός ενίσχυσε τη συνοχή του Βυζαντινού κράτους καθώς δημιουργήθηκε ένα πρότυπο βίο κοινό για όλους τους ε, χριστιανούς ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής θέσης, μόρφωση οικονομικής επιφάνειας. Ο αυτοκράτορας όπως και ένας ταπεινός τεχνίτης ή αγρότης όφιλε να προσεύχεται, να νηστεύει, να περιορίζει τι διασκεδάσει και τι απολαύσει. Έτσι, η διαθούση των ασκητικών πρακτικών συνέβαλε στην ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή του Βυζαντινού κράτου και στη δημιουργία μια νέα ομοψυχία ανάμεσα στου πολίτε. Αν οι Βυζαντινοί θεολόγοι ασχολήθηκαν από ένα σημείο και μετά με τη μελέτη αυτή τη πρακτική πλευρά του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, παραμελώντα πιο θεωρητικά ζητήματα, οφείλεται στη χρηστικότητα που διέκρινε εξ αρχή τη θεολογία τη Ανατολή. Ακόμα και οι θεολόγοι των πρώτων χρόνων που πράγματι φιλοσοφούσαν περισσότερο, κατά τα κανόνα το έκαναν όχι από κάποια εσωτερική ανάγκη ή φιλοδοξία, αλλά απαντώντας σε θέσει με τι οποίε διαφωνούσαν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα και τα πιο αφηρημένα κείμενα ενό υψηπετού θεολόγου, όπω λόγου χάρη του Γρηγορίου Νήσι, έχουν ένα σαφή πρακτικό χαρακτήρα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλείο για την αναλυτική παρουσίαση. Να περάσουμε στην τελευταία ε, παρουσίαση της ε, συνεδρίας αυτής, την παρουσίαση του κυρίου Γιαρένη, αναπληρωτή καθηγητή της ιστορίας της, της Βυζαντινής Παιδείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Το Ίστερο Βυζάντιο ως τμήμα της διαδρομής, η θέση και η σκέψη του Νίκου Βορών». Αξίωτη με κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νιώθω μεγάλη τιμή να μετέχω στο αξιόλογο συνέδριο προς τη Μήν των σπουδαίων Λευκαδιτών Ιστορικών, Νίκου Βορώνου και Σπύρου Αζραχά. Ευχαριστώ θερμά την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκληση και την Οργανωτική Επιτροπή για την εξαιρετική επιμέλεια. Το θέμα το οποίο θα επιχειρήσω απλώς να αγγίξω και οπωσδήποτε καθόλου να εξαντλήσω με συντομία, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Νίκος Βορώνος θεώρησε μέσα από το πρίσμα της δικής του θέασης την Ισεροβυζαντινή περίοδο. Ξεκινώ με την σχετική χρονοθέτηση. Η περίοδος αυτή, σύμφωνα με τα όρια που ο ίδιος ο ιστορικός προέκρινε, περιλάμβανε τα χρόνια από το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα έως και την οριστική άλωση α, στους Οθωμανούς που για την Κωνσταντινούπολη έλαβε χώρα τον Μάιο του 1453. Η επιλογή της σχετικής τομής παρουσιάζει νομίζω ενδιαφέρον... για την παρακολούθηση κρίσιμων πτυχών της ε, σκέψης του ιστορικού. Ο Σβορώνος διέκρινε την περίοδο αυτή από την προηγούμενη... με κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά. Θα έλεγα μάλιστα κυρίως με αυτήν την σειρά... Συνεπώς θεώρησε ότι η ενδεκαετία μεταξύ των ετών 1071 και 1081 αποτελούσε κέρια περίοδο αλλαγής και μετάβασης, η οποία θα μπορούσε να νοηθεί συμβατικά ως η αφετηρία αυτής της καινούργια περίοδου της βυζαντινής. Το έτος 1071 σήμανε την ήττα της Αυτοκρατορίας Ανατολή και Δύση, αναδεικνύοντας αξιόλογες Κοινωνικέ, πολιτικέ και στρατιωτικέ ανεπάρκειε, και φέρνοντα με έμφαση στο βάθρο τη νίκη τη δυνάμει των Νορμανδών, που εκείνη την χρονιά κατέλαβαν τον Μπάρι, αλλά και των Σελτζούκων Τούρκων που είχαν την εμβληματική επιτυχία επί του Βυζαντινού στρατεύματο στο Μαντζικέρτ. Ο Σβορόνο αξιολόγησε επίση ω κρίσιμη την διαδικασία του εξαριστοκρατισμού της Βυζαντινής κοινωνία κατά τον 11ο και τον ο αιώνα, που καθόρισε την εφεξής οργάνωση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων με έναν τρόπο που ο ίδιο περιέγραψε ότι προσωμιάζει αλλά δεν ταυτίζεται με τον δυτικό φεουδαλισμό. Θα επανέλθω λίγο στο ζήτημα στη συνέχεια. Η ανάδειξη της νέας αυτοκρατορικής δυνασίας των Κομνηνών Uh, ενέτη 1081, που οδήγησε σε πλήρη ανασυγκρότηση σε διοικητικό, νομισματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο στο τέλος του 10 ου και στις αρχές του 12ου αιώνα, συνιστούσε έναν επιπλέον αξιόλογο οδοδείκτη για τον ιστορικό. Τα στοιχεία αυτά κατά τον Ζωρόνο προκάλεσαν μεταβολές και σε αυτό που θα μπορούσε να οριστεί ως επικοδόμημα και σε συνδυασμό με την αποκρισάλωση του σχίσματος εν 1054 συνδυάστηκαν με την ανάδυση μιας ανανεωμένης χρήσης του όρου Έλλην αλλά και την σταδιακή συγκρότηση του νέου ελληνισμού με αφετηρία αυτής της διαδικασίας στον 11ο αιώνα και κρίσιμα στάδια της πορείας, το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και τα χρόνια έως την Επανάσταση. Η επιμονή τους Βορώνους στην έκδοση και στον υπομνηματισμό πρωτογενών πηγών που αφορούσαν κατεξοχήν την κοινωνία του Βυζαντίου ταιριάζει με την θεωρητική του συγκρότηση μέσω της μελέτης διοικητικών κειμένων, ιδίως φορολογικών και νομικών, φρόντισε να ανοιχνεύσει με τρόπο υποδειγματικό την οργάνωση γεωκτητικών και παραγωγικών σχέσεων, καθώς και το φορολογικό σύστημα της εποχής. Με τον τρόπο αυτό αποκωδικοποίησε αθέατες πτυχές της κοινωνικής ιστορίας, απολύτως αδιάγνωστες σε όσους βυζαντινολόγους αρκούνταν στις αφηγηματικές πηγές. Στην περίοδο αυτή, ο Σβορώνος, σε αυτήν την Ύστερο-Βυζαντινή περίοδο, είδε επίσης την πρώτη φάση ανάδυσης του νέου ελληνισμού. <Και> Θα μπορούσε άραγε ο μαρξιστής ιστορικός να νοηθεί ότι προσχώρησε στην οπτική για πλήρη και ανεφόρον ένταξη του Βυζαντίου στο σχήμα του ενιαίου, αδιάπτοτου και αδιάσπαστου ελληνικού έθνους από την προϊστορία έως σήμερα, όπως κάποιοι έσπευσαν ενθουσιαδώς να διακηρύξουν. Ο ίδιος ο Σβορώνος νομίζω ότι εξηγείται σαφέστατα στα προλεγόμενα στην ελληνική έκδοση του έργου του «Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας», σε μετάφραση και της Αζραχά, μια έκδοση η οποία μάλιστα έχει ως πολύτιμο στοιχείο της τον βιβλιογραφικό οδηγό του έτερου τιμωμένου Σπύρου Αζραχά. Στη σελίδα 11 του βιβλίου, ο Σβορώνο σημειώνει ότι το Βυζάντιο υπήρξε, όπω και ο ελληνιστικό κόσμο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπερεθνικό πολιτικό συγκρότημα. Η έννοια «Ελληνισμός για τον Σβορώνο», όπως φαίνεται από όσα γράφει αμέσως μετά, αποτελεί κατηγορία ανάδειξης μιας πορείας που δεν ταυτίζεται πλήρως με την ελλαδικότητα. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση για έναν ιστορικό ο οποίος συγκροτήθηκε και διαμόρφωσε ένα μεγάλο μέρο της δράσης του εκτός Ελλάδος. Επίσης, ο νέος ελληνισμός συνιστά, παραθέτω κατά λέξη τα γραφόμενά του, τα γραφόμενά του σχετικά με αυτό, μια καινούργια ιστορική οντότητα. Διαφορετική από τον αρχαίο ή το μεσαιωνικό ελληνισμό, παρόλα τα συνδετικά στοιχεία. Συνεπώς, εκεί που πολλοί παλαιότεροι ιστορικοί έψαχναν μόνο για συνέχειες, κατά τη γνώμη μου ο Σβορώνος με γερή θεωρητική και μεθοδολογική αρματοσιά διερευνούσε το σημείο στο οποίο θα ήταν σύμφωνο με το διαθέσιμο υλικό, δηλαδή τις πηγές, να τεθεί το η τομή και να εντοπιστούν οι κρίσιμες συναρμογές. Το σημείο αυτό όρισε με βάση τις πηγές στον 11ο αιώνα. Όπως ο ίδιος αναφέρει, παραθέτω, η απάντηση ζητήθηκε στη διερεύνηση της αλληλοδιάρθρωσης των ιστορικών διαρκειών, μέσα στις οποίες πραγματοποιούνται οι προσαρμογές και οι τομές, όπου το συνειδησιακό περιεχόμενο δίνει την εναργέστερη εικόνα. Ω γνωστόν, ο Σβορόνο πραγματεύτηκε τα σχετικά ζητήματα και στο βιβλίο Το Ελληνικό Έθνο, Γένεση και Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, που κυκλοφορήθηκε στην Αθήνα στο μακάριο για αυτήν έτος 2004, με χρησιμότατο ερμηνευτικά και, θεωρολου... και, θεωρητικά πρόλογο του Σπύρου Αστραχά. Το κείμενο που αποτυπώνεται εκεί είχε στην πραγματικότητα συγγραφεί αμέσω μέσα της δεκαετίας του 1960. Οι τελευταίες χρονικά βιβλιογραφικές καταγραφές που μπόρεσα να εντοπίσω προέρχονται από το έτος 1964. Συνεπώς, Φαίνεται ότι γράφεται, γράφεται στην περίοδο μετά την κυκλοφορία, αμέσως μετά την κυκλοφορία, των πρώτων τόμων της εξόχως επιδραστικής ιστορίας του νέου ελληνισμού του Απόστολου Βακαλόπουλου, ενώ χαρακτηριστικό για την δομή και τον χαρακτήρα του είναι το ότι προοριζόταν για λίμα στο προετοιμαζόμενο εγκυκλοπαιδικό λεξικό της νεώτερα Ελλάδος, που όμως ουδέποτε εκδόθηκε. Ο Σβορόνος θέτει την σχετική τομή, όπως είδαμε, σε άλλο χρονικό σημείο από ότι ο Βακαλόπουλος και φαίνεται ότι έχει λάβει μεταξύ άλλων υπόψη του και ανακοίνωση του Hans Dieten με θέμα τους όρους «Βάρβαροι Έλληνες και Ρωμαίοι» στους τελευταίους Βυζαντινούς ιστορικούς που είχε γίνει στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στην Οχρίδα. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν έχει προσευχθεί ίσως όσο θα έπρεπε. Η επιμονή στον 11ο αιώνα επιχειρεί να συνδυάσει τα στοιχεία των αλλαγών στην κοινωνία και στην συνείδηση, διατηρώντας όμως την πρωτοκαθεδρία του ενδιαφέροντος στην πρώτη, στην κοινωνία. Η επιμονή στο κοινωνικό κριτήριο συνιστά επιλογή απολύτως σύμφωνη με την συνολική θεωρητική συγκρότηση του ιστορικού, τις επιρροές από το κλίμα και τα ενδιαφέροντα των ανάλ, αλλά και από την συστηματική και ρηξικέλευτη βυζαντινολογική του έρευνα της περίοδου. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σβορώνος φαίνεται να σταθμίζει το όριο και το σημείο 1204 ως ένα στάδιο αυτής της πορείας και όχι ως σπουδαία τομή. Κάποια χρόνια αργότερα κάποιες μικρές αποχρώσεις εμφανίζονται στην σκέψη του. Όπως μπορεί κάποιος με ενάργεια να παρακολουθήσει στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Επαρχία» που αποτυπώνει στοιχεία της σκέψης του ιστορικού στο πλαίσιο σεμιναρίων του Φεβρουαρίου του 1981 και τυπώθηκε το 1991 με επιμέλεια του αείμνης του Πάρη Γουναρίδη, η ύστερο Βυζαντινή περίοδος παραμένει αυτή από τα μέσα του 11ου αιώνα και εξής. Γίνεται όμως πλέον πολύ ευκρινή η διαίρεσή της σε δύο εποχές. Η πρώτη είναι αυτή των κομνηνών, με κύρια χαρακτηριστικά πρώτον την σχετική εξάπλωση και ανάπτυξη της αστικής οικονομίας και δεύτερον την πρώτη επιβολή οικονομική και πολιτική του αναπτυσσόμενου δυτικού κόσμου με αποτέλεσμα τον οικονομικό και πολιτικό περιορισμό της αυτοκρατορίας. Η δεύτερη είναι αυτή μεταξύ των ετών 1204 και 1453 που καταγράφεται στο βιβλίο «Σε εποχή των παλαιολογων και στην οποία αποδίδονται τα εξής δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, η συρρήκνωση της οικονομίας και η εμφάνιση, παραθέτω, των πρώτων καθαρών φαινομένων οικονομικής εξάρτησης από τη Δύση, στην οποία περνάει η πρωτοβουλία, κλείνει το παράθεμα, και δεύτερον, η βαθμιαία μεταβολή της αυτοκρατορίας, Παραθέτω, σε εθνικό ελληνικό κράτος ως την πτώση, ως την άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Στο ίδιο έργο, αναφερόμενο στα ζητήματα των ταυτοτήτων, ο ιστορικό σημειώνει. Η αυτοκρατορία ήδη από την εποχή των Κομνηνών και ιδιαίτερα ύστερα από την φραγκική κατάκτηση με την τέταρτη σταυροφορία βαδίζει σταθερά προς τον μετασχηματισμό της σε ένα εθνικό κράτος. Η πορεία αυτή κατά τον Σβορώνο δεν συνιστά αϊστορική επιλογή ενός εκλεκτού λαού αλλά ανταπόκριση σε ευρύτερε μεταβαλλόμενες συνθήκες και εξελίξεις. Όπως αναφέρει, η δημιουργία των πρώτων πυρήνων κρατών των άλλων βαλκανικών λαών, Βουλγαρίας και Σερβίας, που αποχωρίζονται από την αυτοκρατορία, κάνει σαφές στους Έλληνες ότι δεν είναι πλέον οι αντιπρόσωποι μιας μεγάλης υπερεθνικής αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, αλλά όπως και άλλοι λαοί, ένα μέρος Αξίζει κατά την άποψή μου να σημειωθεί ότι η σκέψη του ιστορικού για το 1204 φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερα επηρεαστεί ή δεν είχε ιδιαίτερα πιστεί από κεκτημένα της σχετικής έρευνας έως και την περίοδο διεξαγωγής των σεμιναρίων του 1981. Ιδίω στην δεκαετία του 70 είχαν εμφανιστεί ιδιαίτερα αξιόλογε μελέτε για τα σχετικά δεδομένα στην αυτοκρατορία τη Νίκαια, όπω η μονογραφία και τα άρθρα του Μάικλ Άγγολτ αλλά και κείμενα ενταγμένα στη μαρξιστική αντίληψη, όπω του Γιωάννης Ιρμσερ, ο οποίο συζητούσε την οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Μάρξ ότι η Νίκαια ήταν κέντρο του ελληνικού πατριωτισμού, Centrum ...δες γκρίχης πατριωτισμούς. Ο Σβορώνος δεν παραλείπει να επισημάνει τις εξελίξεις στο περιβάλλον της Νίκαιας στο κείμενο για τον νέο ελληνισμό που έγραψε στη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του, τις παραμέτρους που εντοπίζει και την αξιολόγηση που προκρίνει. Ο ιστορικός σημειώνει. Τα διάφορα ελληνικά πολιτικά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν έπειτα από τη διάλυση της αυτοκρατορίας το βασίλειο της Νικαίας, το δεσποτάτο της Υπήρου, αργότερα το δεσποτάτο του Μορέως, με τους αγώνες τους εναντίον των Φράγκων, των Τούρκων και των Βαλκανικών κρατών, παίρνουν όλο και σαφέστερα τον χαρακτήρα εθνικών κρατών, τα οποία παρόλου στους εμφυλίους πολέμους που διεξάγουν μεταξύ τους, θέλουν να συνενώσουν το καθένα για λογαριασμό του τον Ελληνισμό. Κλείνει το παράθεμα. Η εσωτερική πολιτική των κρατών αυτών βρίσκει, επομένως, για τον ιστορικό χαρακτηριστική αποτύπωση στην περίπτωση της Νίκαιας. Ο Σβορώνος σημειώνει «Η ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη τούτη είχε η προσπάθεια των βασιλέων της Νικέας να εφαρμόσουν μια πολιτική ρυθμιστική των αντίρροπων κοινωνικών δυνάμεων, να αναπτύξουν την ερχόνια οικονομία». Να την, άπεξαρτι... να την ανεξαρτητοποιήσουν από τη Δύση και να ανακουφίσουν τις μεσαίες και λαϊκές τάξεις... για να πετύχουν στο κράτος αυτό μια πραγματική εθνική συνοχή. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ακριβώς το κράτος αυτό ήταν το πρώτο που ονομάστηκε... από τους συγχρόνους ελληνής επικράτεια, ελληνικών, Ελλάς... και ότι ο πληθυσμό του, με επικεφαλή στον αυτοκράτορα της Νίκαιας... έχει τη συνείδηση ότι ανήκει στο γένος των Ελλήνων, κλείνει το παράθεμα. Στη σχετική του σύντομη αναφορά, ο ιστορικός ανατέμνει με επάρκεια και οξία παρατήρηση τις κεντρικές γραμμές της εσωτερικής πολιτικής των Λασκαριδών Αυτοκρατόρων, οι οποίες απέβλεπαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής, στην επιμονή σε αυτάρκεια και ανεξαρτησία του οικονομικού βίου από τις εισαγωγές, καθώς και σε ενίσχυση και στήριξη των αγροτικών και λαϊκών στρωμάτων, οι αναφορές αυτές στο κράτος αυτό με όρους που επεσήμεναν μια ελληνικότητα βασίζονταν στην ανάγκη επιβίωσής του έναντι των λατινικών δυνάμεων. Το δεδομένο αυτό εντασσόταν με άνεση στην θεώρηση του Βορώνου σύμφωνα με την οποία η ιστορία του νέου ελληνισμού συνδεόταν με την αντίσταση. Οι καθιερωμένοι όροι Ρωμαίοι ή Ρωμανία δεν εγκαταλείφθηκαν στο περιβάλλον της Νίκαιας και του Νυμφέου, αλλά πλάι του αναδύθηκαν επίση όροι με πνευματικό και πολιτικό πλέον περιεχόμενο, όπω το Έλλην και τα παράγωγά του, που φιλοδοξούσαν να εφαρμόσουν όσο πλη... και τα παράγωγά του, Έλλην και τα παράγωγά του, που επέμεναν σε μια διαφοροποίηση από του κατακτητέ τη Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι α, φιλοδοξούσαν να εφαρμόσουν όσο πληρέστερα ήταν δυνατό την Παρτίτιο Τεράρουμ η Ρωμανία. Λόγοι όπω ο Νικήτα Χωνιάτη, ο Νικόλαο Μεσαρίτης και ο Θεόδωρος Δεύτερο Δούκα Λάσκαρη, ο Λόγιος Αυτοκράτορα, εξέφρασαν με επάρκεια τι σχετικέ επιλογέ. Η ακριβή σημασία, εμβέλεια και φύση των επιλογών αυτών είναι οπωσδήποτε θέμα που ξεπερνά τα όρια τη σημερινή μα μικρή αναφορά. Η αίσθησή μου πάντω είναι ότι αυτή η αναφορά στο. Α, το Έλλην-Ελληνίς-Ελληνικών κλπ. είναι ουσιαστικά μια πολιτική επιλογή των αυτοκρατόρων της Νίκαιας για την τόνωση του πατριωτικού αισθήματος. Που, α, μια επιλογή που θα μπορούσαμε να τη συγκεφαλαιώσουμε α, ως η Νίκαια ανήκει νίκαι στους Έλληνες. Βασική επίση όψη τη δημιουργική ενασχόληση του Σβορώνου με την Ύστερο-Βυζαντινή ιστορία, κατά την περιοδολόγηση που αναφέραμε, ήταν η μελέτη θεσμών όπω η πρόνοια, αλλά και κρίσιμων πρακτικών όπω ο όρκο προ τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Ο Σβορώνο εκκινεί από το εκάστοτε φορολογικού χαρακτήρα Κείμενο και τη νομική διάταξη που μελετά για να επιχειρήσει να ερμηνεύσει με κριτικό πνεύμα εμονή στην λεπτομέρεια και οξύνια την κοινωνία με έμφαση στα αγροτικά και άλλα λαϊκά στρώματα. Από το μερικό ανάγεται χωρίς λογικά άλματα στο γενικό και το φωτίζει με βάση το υλικό των πηγών. Σύμφωνα με βάση τις μελέτες του στο φορολογικό κατάστοιχο των θηβών αλλά και σε νομοθετήματα των κομνηνών αυτοκρατόρων θα σχηματοποιήσει τη θέση του για μη ανταπόκριση του Βυζαντίου στο σχήμα της Φεουδαρχίας θεωρώντας ότι οι σχετικές πραγματικότητες παρέμειναν εκεί έως το τέλος προφεουδαρχικές ή ψευδοφεουδαρχικές όπως ακούσαμε χθε από την Ακαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαλτέζου. Με τον 13ο αιώνα θα ασχοληθεί ιδιαίτερα και στη μελέτη του τυπολογία των κριτικών επαναστάσεων, α, επιχειρώντας να διευκρινίσει τη φύση, τον τρόπο και, τον τρόπο και το διακύβευμα της σύγκρουσης αριστοκρατικών οικο, οικογενειών με τη νέα βενετική εξουσία στην Κρήτη μετά το 1204. Ο Σβορώνος θα επισημάνει τον ρόλο προσώπων όπως ο Αλέξιος Καλέργης ή ο Γεώργιος Χορτάτζης, επιμένοντας όμως πάντοτε στην κοινωνική βάση, στα αιτήματα και τις σχετικές κοινωνικές συμμαχίες ή αποκλίσεις. Συνοψίζω στο επόμενο λεπτό. Η θέαση του Νίκου Σβορώνου για την περίοδο που ονόμαζε «Ύστερο Βυζαντινή» συνιστά πλούσια και πολύτιμη παρακαταθήκη για τα ζητήματα της κοινωνίας, της οργάνωσης και της συνείδησής της, των χωριστικών και ενωτικών στοιχείων στο εσωτερικό της και των στρωμάτων της. Ο Λευκαδίτης ιστορικός έχει εγκαίρος καταξιωθεί διεθνώς για τα ερευνητικά του πορίσματα. Κυρίως όμως για τα πολύτιμα ερωτήματα και κατευθύνσεις που έδωσε και την επίμονη κριτική ματιά στην Βυζαντινή μακρά διάρκεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Γιαρένη για την αναλυτική του παρουσίαση και ομιλία. Στο σημείο αυτό να απευθύνω το λόγο στο κοινό, εφόσον υπάρχει κάποια ερώτηση που θα ήθελα να τεθεί στους ομιλητές του πάνελ. Παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη. Ήθελα να ρωτήσω την φίλη Έφη δύο ζητηματάκια. Σε σχέση με τις ε, σχέσεις έχουμε εδώ το φαινόμενο του ενδιάμεσου του διαμεσολαβητή ανάμεσα δηλαδή στους επάνω και στους κάτω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ο διαμεσολαβητής είναι ένα στρώμα ενιαίο ή υφίσταται υποδιαρέσεις, δηλαδή μεταβιβάζει κατά κάποιο τρόπο έμεσα την, την, εξουσία του ή την αρμοδιότητά του σε άλλα, σε επιμέρους, ε, ώστε να γίνεται μια αλυσίδα κατά κάποιο τρόπο και να γίνεται πιο, το σημείο αυτό πιο νόθο. Και ένα δεύτερο είναι το εξή ότι υπάρχει σε κάποια περίοδο από τη μελέτη σας, έτσι, μια, σε μεγάλη έκταση ο θεσμός της εμφύτευσης κυρίως στα μπέλια και στη σταφίδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κανόνα είτε γίνεται μοιρασιά ε, στο προϊόν είτε στη γη. Έτσι, και έχουμε δύο περιπτώσεις. Από μια μεριά είναι εμφυτεύσεις ιδιωτικέ. και με αν υπάρχουν εμφυτεύσεις εκκλησιαστικές σε τι βαθμό υπάρχει στο, στον τρόπο αυτού του κανόνα, ας το πούμε, από τη μια μεριά την άλλη, μια υπεροχή ή ε, να φαίνεται μια διαφοροποίηση και κυρίως ε, από, στην ιδιωτική θα λέγαμε ότι αυτό στην ιδιωτική περίπτωση ε, υπά, υπάρχει ένα ποσοστό σοβαρό ε, δημιουργίας ε, καινούργιας γης. Να ξεκινήσω από το πρώτο σαν αφορά την αλυσίδα που είπε Θανάση, την μεταβίβαση. Προφανώς υπάρχουν αρκετοί ενδιάμεσοι. Ε, ανάμεσα δηλαδή στο φεουδάρχη, στο, στον λιβελατάριο, έτσι, οι αφιτουάλες είναι αρκετοί. Δηλαδή έχουμε μεγάλες διασπάσεις. Το, το, το μεγάλο λιβέλο, η μεγάλη γη διασπάται, ένα το μεταφέρει σε δύο, αυτοί το μεταφέρουν σε περισσότερους, οπότε έχουμε μία... Ε, οδηγεί στη, σε μια πολύ ε, νόθα σχέση κοινωνική και σε, μια, α, ας πούμε, σε ένα υπόστρωμα πελατειακή, α το πούμε, οδοδομή που δημιουργεί αργότερα πλέον και την εκμεταλλεύονται, ας το πούμε, οι πολιτικοί γεωκτήμονε. Mm -hmm. Τώρα, όσον αφορά τι εμφυτεύσει, ε, όντω υπάρχουν οι δύο κατηγορίε που είτε ε, έχουμε μοίρασμα κλιμάτων, οπότε όταν ξαμπελώνεται επιστρέφει ξανά στον ε, ιδιοκτήτη, στον κύριο της γης, ή έχουμε γη και κλίματα, οπότε λύνεται οριστικά η, η, η ιδιοκτησία. Όσον αφορά τα εκκλησιαστικά κτήματα, τα κτήματα που ανήκουν στα μοναστήρια, η εντύπωση μου είναι ότι δεν, έχουμε, δεν περνάει η εκκλησία σε τέτοιες μορφές, δηλαδή προτιμάει τις έμπρικες, ε, εμφυτεύσεις, καλλιέργειες εμφυτεύσεις, όπου δεν προβλέπεται μοίρασμα. Στις περισσότερες πανήως έχουμε περίπτωση όπου είναι αγροδότης στο μοναστήρι και μοιράζει, προχωράει σε μοίρασμα γης και κλιμάτων. Η Εκκλησία κρατάει τη γη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δηλαδή την συμμετοχή της Εκκλησίας στη διαμόρφωση μιας εκμετάλλευσης. Υπάρχει. Ναι. Απλώ η εκμετάλλευση της εκκλησίας, η εκκλησία παραμένει αγροδότης και δεν θέλει να μεταβιβάσει τα δικαιώματα της γης. Τα κρατάει. Προτιμάει να έχει τον καλλιεργητή ως αγρολήπτη δεμένο, εξαρτημένο. Αυτό γίνεται ουσιαστικά, οδηγεί σε μια συμμετοχική της μονής, σε συμμετοχή, συμμετοχική Κα, αυτή. Ακριβώ, είναι ναι. η συνειδιοκτησία. Η συνειδιοκτησία. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα. Ναι, ναι, ναι. και μια δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ, κύριε Καρμανουλάκη. Ναι, ε, ε, να ευχαριστήσω καταρχά του ομιλητέ για τι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε ανακοινώσει. Ήθελα μια ερώτηση από τον κύριο Γιαρένη. Αν θυμάμαι καλά, ε, ο, η αναφορά στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα υπάρχει ήδη από τη γαλλική έκδοση, από το 1953. Άρα, με αυτή την έννοια, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι και πραγματικά ένα πεδίο πολύ μόνο προβληματισμού η σύνδεση και με τον Βακαλόπουλο και τη συζήτηση που γίνεται μετά για το κείμενο του 64-65. Ήθελα όμω να ρωτήσω λίγο περισσότερο για το κείμενο του 53. Αν δηλαδή η αναφορά στο δεύτερο μισό του 10 ου αιώνα συνιστά το μη σε σχέση με τι προσεγγίσει, ή, ή, από ποιου θεωρείται ότι επηρεάζεται σε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχει όντω, όπω σωστά επισημάνατε, ήδη από την γαλλική έκδοση, από το πρωτότυπο δηλαδή. Είναι μια σαφής επιλογή του Σβορώνου. Ε, υπάρχουν σε αυτό α, αρκετές επιρροές και στον ελλαδικό χώρο, ε, για την, στην πραγματικότητα ο Ζακηθινός είναι μία περίπτωση μια τέτοια περιοδολόγησης, με σαφή κριτήρια βέβαια, ο Άμαντος μία άλλη και πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή το κλίμα στην Ελλάδα για αυτήν την α, περιοδολόγηση είναι αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτό, όμως η αίσθησή μου είναι ότι η θέαση του βορώνου επηρεάζεται και από την δική του πρωτότυπη δουλειά με κείμενα πολύ σπουδαία εκείνης ακριβώς της περίοδου. Βλέπει ο ίδιος ακριβώς ότι αυτά μπορούν να αιτιολογήσουν και ουσιαστικά επικυρώνουν μία τέτοιου είδους περιοδολόγηση και α, θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον το ότι δεν επηρεάζεται από μεταγενέστερες... Α, γι' αυτό ανέφερα το α, ζήτημα του Βακαλόπουλου, δηλαδή ότι δεν επηρεάζεται από μεταγενέστερες α, τέτοιες θεωρήσεις, παραμένει σταθερός σε αυτό, δηλαδή, ότι το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα είναι η περίοδος στην οποία αποκρισταλώνονται σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και πρώτα απ' όλα στο κοινωνικό... που είναι αυτό που αφορά πρωτίστως τον Σβορώνο. Χωρίς να παραγνωρίζει βεβαίως άλλο. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μια τελευταία ερώτηση γιατί έχουμε ήδη αργήσει. Παρακαλώ. Στο ίδιο θέμα για τον κύριο Γιαρένη... Ε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Σβορόνο δεν έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το Βυζάντιο, το ερευνητικό του έργο αφορά κατά κύριο λόγο 10ο, 11ο και ίσω ένα μέρο του 12ου αιώνα. Ε, το σχήμα αυτό... Αν μου επιτρέπετε, Μησιά, μου επιτρέπετε ναι. προσπάθησα να δείξω ότι ο ίδιος θεωρούσε ότι ασχολήθηκε με αυτήν ακριβώς την περίοδο. Δηλαδή, mm -hmm. ότι ουσιαστικά η περιοδολόγηση την οποία ο ίδιος προκρίνει είναι ότι η Σεροβυζαντινή περίοδος ξεκινά εκεί τότε, στο δεύτερο μισό του 11ου, άρα για τον ίδιο τον ιστορικό, και προσπάθησα να παρακολουθήσω τη σκέψη του, είναι η Σεροβυζαντινή κυρίως η ιστορία την οποία... Σύμφωνη, οποία... σύμφωνη, ναι. 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 Ε, εμφανίζεται λοιπόν με ένα σχήμα ε, και στο σχήμα αυτό συνδέει το, το Βυζάντιο και κυρίως το Βυζάντιο του 11ου αιώνα, από τον 11ου αιώνα και μετά με τον νέο ελληνισμό. Δηλαδή βλέπει το Βυζάντιο ε, της περίοδου αυτής από τα μέσα του 11ου αιώνα και ως το 15 ο αιώνα ως την αφετηρία του νέου ελληνισμού. Αυτό είναι ένα σχήμα εντελώς καινούριο, γιατί όπως σωστά είπατε και το οποίο ε, παραμένει σταθερό στα γραπτά του ήδη από τη δεκαετία του 50 έως και τη, έως και το τέλος, έως και τη δεκαετία του, το 80. Το οποίο δεν φαίνεται να επηρεάζεται και από νεότερες μελέτες που βγαίνουν για την Ιστεροβυζαντινή περίοδο, τις μελέτες του Άγγολτ που αναφέρατε, εγώ θα προσέθετα και τις μελέτες της Λαϊού στη δεκαετία του 70. Ε, και εδώ ε, μπαίνει το ερώτημα, πέρα από τις συζητήσεις του κόλπους μιας προοδευτικής αριστερής διανόησης της εποχής, το κατά πόσο αυτό το σχήμα είναι τελικά και μια απάντηση στο σχήμα του Βακαλόπουλου, και μια άλλη πλευρά που έμενε πιο πιστή στον τρισυπόστατο ελληνισμό του, του Ναι, Είναι πολύ ενδιαφέρον α, αυτό που λέτε. Α, είναι, ε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και σκοπεύω να επανέλθω σε αυτό, αλλά θεώρησα ότι δεν είναι ο χρόνος. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ε, δεν ξέρω αν έγινε σαφές, προσπάθησα να το δώσω. Α, ο Σβορώνος θεωρεί ότι ο νέος Ελληνισμός είναι μια νέα ιστορική οντότητα. Επομένως, σε αυτό το επίπεδο, έχει μια μεγάλη διαφοροποίηση από τους προηγούμενους. Α, τώρα, το ζήτημα για το 1204 και μετά... Δεν είναι τόσο καινούργιο, διότι έχει προηγηθεί α, η α, δουλειά του Βακαλόπουλου, που ήταν α, τότε μάλιστα και αρκετά επιδραστική, που έχει αναδείξει τα σχετικά θέματα ήδη από τον πρώτο τόμο. Ε, πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, επισημένω απλώς προκαταρκτικά ότι ε, για τον Σβορώνο είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά, απλώ τον 11ο αιώνα, δεν ολοκληρώνεται και δεν θεωρεί ότι ολοκληρώνεται η συγκρότηση κάποιου νέου ελληνισμού τον 11ο αιώνα. Την σχετική διαδικασία την θεωρεί ως μια μακρά διαδικασία και παραμένει σταθερός ότι τα κρίσιμα βήματα είναι τα τελικά δηλαδή του 2ου μισού του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα. Άρα μια μακρά διάρκεια βλέπει και σε αυτό. Δεν ξέρω αν απάντησα, κύριε Σμαρνάκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά και πολύ μεγάλο. Ναι, νομίζω πω είναι μεγάλο ζήτημα, ναι. Και νομίζω ότι μπήκαμε σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση με όλου, με του ομιλητέ. Μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πραγματικά είμαστε εκτό χρόνου, να συνεχίσουμε στο διάλειμμα και στον καφέ που μου αναμένει. Ευχαριστώ του ομιλητέ και το κοινό.